Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και βέβαια σε χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους σας για τη μεγάλη παρουσία σας σήμερα και για τον ενδιαφέρον που έχετε δείξει για την διημερίδα που προγραμματίζει το Σώμα Αλληλών Προσκόπων για το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου. Όπως γνωρίζετε, η διημερίδα αφορά τον εθελοντισμό και τελείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διημερίδα από την πρώτη αρχή είχε έτσι την πολύ θερμή συμπαράσταση και στήριξη του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και έχουμε κοντά μας τον Διευθύνοντα Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Πρακτορείου, στον οποίο θα ήθελα ευθύς αμέσως να δώσω το λόγο. Σήμερα φιλοξενεί στην έδρα του το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, την ηγεσία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για έναν πάρα πολύ ευγενικό σκοπό. Για την διημερίδα που πραγματοποιείται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών. Μια διημερίδα που θα τιμήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και φυσικά εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων. Το θέμα είναι τεράστιο. Ο εθελοντισμός είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τώρα που λόγω του προσφυγικού έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά κυρίως γιατί ο εθελοντισμός μαζί με την αλληλεγγύη είναι, θα έλεγα, οι δύο πυλώνες οι οποίοι οικοδομούν την κοινωνική συνοχή. Ευχόμαστε στο Σώμα Αλληλών Προσκόπων κάθε επιτυχία στο έργο του, στη διημερίδα, και πιστεύουμε ότι από την διημερίδα αυτή το Σώμα Αλληλών Προσκόπων θα βγει ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο πολύ δεμένο με την κοινωνία, γιατί χρειαζόμαστε όλοι το μήνυμα του προσκοπισμού. Χρειαζόμαστε όλοι το μήνυμα της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Έχουν περάσει 16 χρόνια από το 2001, όταν ο ΟΗΕ προκήρυξε το Διεθνές Έτος του Εθελοντισμού για το Διάλογο των Πολιτισμών. Έχουν περάσει 6 χρόνια όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εόρτασε την 10η επέτειο του Διεθνούς Έτους Εθελοντισμού του ΟΗΕ. Και βεβαίως έχουν περάσει μερικοί μήνες από την καθιερωμένη ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου που γιορτάζεται παγκοσμίως ως Διεθνής ημέρα του Εθελοντισμού. Στο διάστημα αυτών των χρόνων που ανέφερα νωρίτερα, σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό ή και εθνικό επίπεδο, έχουν αναλυθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου ο εθελοντισμός να τύχει της ανάλογης προσοχής και ενδιαφέροντος στις κοινωνίες, στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εμείς ως πρόσκοποι είχαμε τη χαρά να ζήσουμε τον εθελοντισμό στα χρόνια της παιδικής μας ηλικίας ή και ως ενήλικες και να αισθανόμαστε πολύ όμορφα από την προσφορά στην κοινωνία, αλλά από και τη σχέση την οποία έχουμε διαμορφώσει με φορείς της κοινωνίας, των πολιτών και τις συνεργασίες που με αυτούς έχουμε αναπτύξει για το καλό της κοινωνίας μας. Κυρίως της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική και γενικότερα κοινωνικο-οικονομική κρίση που παρουσιάστηκε στη χώρα μας ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερο έναυσμα να δει κανείς με περισσότερο ενδιαφέρον και πιο προσεκτικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των εθελοντικών οργανισμών στην πατρίδα μας. Αυτό μας δίνει μια μεγαλύτερη ευθύνη σαν ένας ιστορικός και μεγάλος οργανισμός στην πατρίδα μας, να θέλουμε ο εθελοντισμός να έχει στέρεα βάση, να έχει πλαίσιο και να έχει και δυνατότητες αμοιβαίας συνεργασίας. Με γνώμονα λοιπόν αυτές τις σκέψεις, πήραμε την πρωτοβουλία ως Σώμα Αλλήλων Προσκόπων και ζητήσαμε τη συνδρομή και το ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας να προκηρύξουμε μια τέτοια δραστηριότητα ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμού για το πού βρίσκεται ο ελληνικός εθελοντισμός στην πατρίδα μας. Στην προσπάθεια αυτή τύχαμε του ενδιαφέροντος και της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων, αλλά και φορέων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Έτσι λοιπόν συστήσαμε ένα πρόγραμμα διημέρου, το οποίο περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά το θεσμικό πλαίσιο του εθελοντισμού, όπου εκεί επιθυμούμε να ακούσουμε
τις πρωτοβουλίες τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτικών κομμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Βουλή. Ταυτόχρονα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον εκπρόσωπο του εθελοντισμού στην Κύπρο, δηλαδή τον Επίτροπο Εθελοντισμού της Κύπρου, όπου η Κύπρος έχει εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εθελοντισμού και θα μπορέσουμε να ακούσουμε χρήσιμες πρακτικές που εκεί έχουν εφαρμοστεί. Και βεβαίως σε αυτή την πρώτη συνεδρία να έχουμε την παρουσία και εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, του κ. Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα Διαβίου Μάθησης, όπου εκεί, τουλάχιστον στα θέματα νεολαίας, βρίσκεται το κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την προσέλκυση, τη δέσμευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων εθελοντών, δηλαδή την ποιότητα στον εθελοντισμό. Ξέρετε, ο εθελοντισμός και οι πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει κάποιος να γίνει εθελοντής ξεκινάνε από μια εσωτερική αναζήτηση του ωραίου, του καλού, της αυτογνωσίας ή της αυτοπραγμάτωσης του καθενός μας. Ωστόσο, οι ανάγκες της κοινωνίας είναι διαφορετικές, οι απαιτήσεις και ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι εθελοντικοί οργανισμοί έχουν κανόνες και πλαίσια και επομένως είναι απαραίτητο και χρήσιμο όταν εντάσσεσαι σε ένα εθελοντικό πλαίσιο να λειτουργείς βεβαίως με αρχές και αξίες, αλλά ταυτόχρονα να καλύψεις και τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που ο κάθε ένας εθελοντικός οργανισμός ή κάθε μία προσωπική εθελοντική πρωτοβουλία, που γίνομαι εγώ συμπαραστάτης και υποστηρικτής, θέλει τη βοήθειά μας. Έτσι λοιπόν εδώ ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε το θέμα το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε εθελοντές και ταυτόχρονα πώς αυτοί οι εθελοντές μπορούν να υποκινηθούν να προσφέρουν πραγματικά ποιοτικό έργο. Η Ελλάδα είχε τη χαρά και το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού εθελοντών και διαχείρισης μεγάλου αριθμού εθελοντών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου ξεπέρασαν τις 100 περίπου χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι που θέλανε να προσφέρουν στην ιδέα την Ολυμπιακή και την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπως επίσης είχε την χαρά και την συμμετοχή πολλών εθελοντών στους Παγκόσμιους Special Olympics, οι οποίοι έγιναν το 2011. Και στις δύο αυτές πρωτοβουλίες το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ήταν παρόν. Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο στα θέματα του προσφυγικού. Η επόμενη ενότητα είναι χτίζοντας σχέσεις ωφέλειας με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο έχει σημασία στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη την οποία προσφέρει στους συνανθρώπους μας ο εθελοντισμός είναι να αποτυπώνεται αυτή με τρόπο, αλλά να υπάρχουν και συνέργειες και συνεργασίες, κυρίως με φορείς της κοινωνίας. Βασικοί φορείς της κοινωνίας είναι αυτή η ίδια η αυτοδιοίκηση, η οποία ενδιαφέρεται για το καλό σέχιν, για την καλή κατάσταση των πολιτών του τόπου, του κάθε χώρος. Όπως επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ ο εθελοντισμός στις επιχειρήσεις, που σαν μια εσωτερική διαδικασία έχει μια εσωτερική αξία, αλλά στην πραγματικότητα αν αυτή δεν εξωτερικευτεί η εσωτερική αξία του εθελοντισμού στις επιχειρήσεις σε συνέργεια με φορείς εθελοντισμού και εκτός των ίδιων των επιχειρήσεων, στην πραγματικότητα θα είναι περιορισμένη ο απόϊχος. Εδώ λοιπόν έχουμε χτίσει μια ενότητα η οποία ακριβώς με αυτό το θέμα ασχολείται. Θα έχουμε λοιπόν σε αυτήν τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Πατούλη, όπως επίσης και την κυρία Αλεξίου, πρόεδρο του CSR Ελλάδος, δηλαδή του οργανισμού που ασχολείται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, και μια σειρά βεβαίως από ομιλητές. Για να μην παίρνω το χρόνο σας πολύ, όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα που έχετε, επομένως μπορείτε να τα δείτε με την ησυχία σας, καθώς επίσης και στο ειδικό site που έχουμε διαμορφώσει, όπου εκεί φαίνεται και ο καθένας με ποιο θέμα θα συζητήσει και το βιογραφικό σημείωμα του καθενός. Τέλος, η επόμενη και τελευταία ενότητα της δεύτερης ημέρας είναι η διακυβέρνηση με διαφάνεια και υπευθυνότητα, το αποτύπωμα του εθελοντισμού στην κοινωνία και στην οικονομία. Εδώ, εκείνο το οποίο κατά καιρούς έχει καταμαρτυρηθεί ιδιαίτερα στην προσπάθεια του εθελοντισμού στις ελληνικές πρωτοβουλίες και στη χώρα μας, είναι το πώς ακριβώς αξιολογείται ένας εθελοντικός οργανισμός, πόσο σημαντική είναι η εσωτερική διαφάνεια και η λογοδοσία σε αυτόν, και πώς τα κονδύλια για τα οποία ενδεχομένως έχουν εξασφαλιστεί είτε μέσα από προγράμματα ευρωπαϊκά, είτε μέσα από χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν ή χορηγίες
ή δωρεές κτλ. Πηγαίνουν πραγματικά για το σκοπό τον οποίον εξυπηρετεί και υπηρετεί αυτός ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν εδώ η έμφαση την οποία θα δώσουμε είναι πραγματικά στη διαφάνεια και στο πώς η κοινωνία έχει αποτυπώσει και το οικονομικό αποτύπωμα του εθελοντισμού. Ο μιλητής καταρχήν, keynote speaker εδώ θα είναι από τη Διεθνή Διαφάνεια, ο κύριος Σωτηρόπουλος, και βεβαίως μια σειρά από ομιλητές αλλά και φορείς οι οποίοι έχουν δείξει ιδιαίτερη προσπάθεια έχουν καταβάλει, συγγνώμη, ιδιαίτερη προσπάθεια και έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να αποτυπώσουν και το μητρό, θα λέγαμε, των εθελοντών, δηλαδή πόσες εθελοντικές οργανώσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσω ότι κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα μητρώα σε διάφορα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ. Στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχουν καταγραφεί εθελοντικοί οργανισμοί με διαφορετικό σκοπό. Μια κοινή πλατφόρμα όμως μεταξύ των Υπουργείων ή ένα κοινό μητρό δεν υπάρχει, ούτε και μια αξιολόγηση η οποία σε συνέχεια της εγγραφής σε ένα μητρό να ξέρεις με ποιους παραμέτρους αξιολογείται το έργο σου, έτσι ώστε να μπορείς να την χάνεις και της ανάλογης προσοχής και ενδεχομένως και οικονομικής υποστηρίξεως. Αυτό λίγο πολύ είναι το πρόγραμμα και άφησα στο τέλος να σας πω δύο κουβέντες για την εισαγωγή της πρώτης ημέρας. Και η εισαγωγή της πρώτης ημέρας και το σημαντικό για μας θα είναι ότι θα είναι παρόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα προσφωνήσει τη συγκεκριμένη διημερίδα. Αναμένουμε την παρουσία εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, καθώς επίσης και βεβαίως του Υπουργού Παιδείας. Και επίσης, στην ξεκίνημα αυτής της ημερίδας θα έχουμε βιντεοσκοπημένη ομιλία του νέου μας Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης, του κυρίου Αχμάντ Αλ-Χενταουή, ο οποίος ουσιαστικά προερχόμενος από το χώρο του ΟΗΕ, ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης. Τέλος, αυτό το πρώτο κομμάτι είναι χαρά για μας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η απονομή τιμητικής διάκρισης στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από έναν φορέα τον οποίον έχει συστήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την χρηματοδότηση της κοινωνικής προσφοράς, ο οποίος ονομάζεται Messengers of Peace, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δια των προσκόπων της Λέσβου να παραλάβει μια τιμητική διάκριση για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, οι Έλληνες πρόσκοποι έχουν διακριθεί σε έργα τα οποία έχουν κάνει σε παγκόσμιο προσκοπικό επίπεδο, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, και σε 9 προσκόπους, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ανακηρυχθούν ως πρόσκοποι του κόσμου για την εθελοντική τους προσφορά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης αυτή η διοργάνωση της ημερίδας για τον εθελοντισμό, για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Και κάποιος εύλογα θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί εσείς, γιατί η διημερίδα, γιατί εθελοντισμός. Η απάντηση για μας και για όσους μας ξέρουν από κοντά νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη, γιατί εμείς οι Έλληνες πρόσκοποι για 106 και πλέον χρόνια, για 107 χρόνια έχουμε ουσιαστικά ταυτιστεί με την έννοια του εθελοντισμού, με τη λέξη εθελοντής. Στην προσκοπική μας υπόσχεση λέμε να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και αυτό το απλό ρήμα, το να βοηθώ, μας ακολουθεί σε κάθε μας ενέργεια από μικρά παιδιά. Μ' αρέσει να λέω ότι είναι πολύ δύσκολο στα 30 σου, όταν ξυπνήσεις κάποια στιγμή, να μπολιαστείς με το μήνυμα, με το πνεύμα του εθελοντισμού ή να ακολουθήσεις μια τέτοια πορεία. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν είσαι από μικρό παιδί μέσα σε έναν οργανισμό που δρά και λειτουργεί εθελοντικά, όταν το προσκοπικό του πρόγραμμα, πέρα από το παιχνίδι και το τραγούδι, είναι εθελοντικές δράσεις προσφοράς στη γειτονιά, στην πόλη, στο μακρινό χωριό. Γνώριμες εικόνες για όλα αυτά τα χρόνια των παιδιών που τα καλάντα των Χριστουγέννων τα αφιερώνουν σε ένα ίδρυμα που έχει ανάγκη, όταν οι πρόσκοποι στη γειτονιά μαζεύουν ρούχα για τους άστεγους, όταν οι ανιχνευτές μας, οι πρόσκοποι δηλαδή της ηλικίας του Λυκείου, πάνε στα μακρινά χωριά της υπηρετικής Ελλάδας ή στα κριτικά νησιά και προσφέρουν εθελοντικά. Είναι πολύ γνώριμες οι εικόνες από το παρελθόν και μακάρι να μην έρχονται συχνά, των σεισμών και τη βοήθεια στους σεισμόπληκτους, στις πλημμύρες, στις φωτιές. Και πρόσφατα, όταν η ανάγκη χτυπάει την πόρτα, οι Έλληνες πρόσκοποι είναι παρόντες, είναι πρώτοι εκεί. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα
το προσφυγικό πρόβλημα. Οι πρόσκοποι της Μυτιλήνης ως πρωταγωνιστές πρώτα απ' όλα παρέσυραν όλους τους πρόσκοπους της Ελλάδας πέρα από τη Μυτιλήνη και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας όπου υπήρξε ανάγκη να δώσουμε παρόν, να δώσουμε βοήθεια όπου μας χρειάστηκε και στο Γαλάτσι και στο Τέκ Βοντό και στο Κιλκής και στα υπόλοιπα νησιά. Ήταν μια παγκόσμια ευχάριστη στιγμή για μας και η, αν θέλετε, επιβράβευση της προσπάθειας και της εθελοντικής προσφοράς όταν το περασμένο καλοκαίρι 5 νυχνευτές της Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη κρέμασαν το προσκοπικό μαντίλι με πολύ μεγάλη χαρά και αποδοχή από τον ίδιο στον γραμματέα, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Πάκη Μουν. Αυτό για μας ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή αλλά και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, λέγοντας ότι όχι μόνο οι πρόσκοποι αλλά γενικότερα οι νέοι άνθρωποι ας κάνουν αυτή τη λέξη το να βοηθώ, ας το κάνουν τρόπο ζωής, ας το βάλουν μέσα τους και ας ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή τους. Ο προσκοπισμός έχει δύο τρόπους, δύο δρόμους εθελοντισμού. Ο ένας είναι ο δρόμος του μηνύματος, είναι το μήνυμα που παίρνουν τα μικρά παιδιά μέσα από αυτές τις δραστηριότητες. Και ο άλλος είναι ο δρόμος του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι όλες αυτές οι προσφορές, όλες αυτές οι δραστηριότητες που έχουν αποτέλεσμα στην κοινωνία και κυρίως την αλληλεγγύη και την βοήθεια στον συνάνθρωπο. Η διμερίδα αυτή θα μπορούσε να κλείσει με μια εθελοντική δράση και προσφορά. Πέραν από τις ομιλίες που μέσα από αυτές τις ομιλίες της αναζήτησης και της σκέψης, την Κυριακή υπάρχει μια δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, πολύ γνωστό χώρο, στην πλατεία Προσκόπων, εκεί που κοντά είναι και η κεντρική διοίκηση, στεγάζεται το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Παρασέρνουμε τους γείτονες, τους ανθρώπους των μαγαζιών της πλατείας, τους κατοίκους της γειτονιάς, όλοι μαζί να αναπλάσουμε την πλατεία Προσκόπων. Να την ξαναφυτέψουμε, να την ξανασκαλίσουμε, να την ξαναποτίσουμε, να την βάψουμε και ως μήνυμα και ως αποτέλεσμα. Γιατί μας αρέσει να λέμε ότι αν θες να κάνεις τον κόσμο καλύτερο, μην περιμένεις μόνο το Δήμαρχο, μόνο την Πολιτεία, μόνο τους εντεταλμένους φορείς. Αν θες να κάνεις τον κόσμο καλύτερο, σήκωσε τα μανίκια σου, μπορείς να δουλέψεις μαζί μας για να κάνεις το αύριο καλύτερο και μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν την Κυριακή το πρωί, πρόσκοποι, άνθρωποι της γειτονιάς, άνθρωποι των μαγαζιών που επαγγελματικά δραστηριοποιούνται εκεί, θα αλλάξουμε μια πλατεία, μια πηγή πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Προσκόπων. Και σας καλούμε όλους εκεί, γιατί το τελευταίο σύνθημα που μας αρέσει να λέμε, το τελευταίο μήνυμα που μας αρέσει να λέμε, είναι κάνε τη σκέψη, κάνε τα λόγια, πράξη. Και αυτό μπορεί να γίνει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.